Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Γουσουπού, όπου σήμερα έχουμε την 18η αγωνιστική της Development League και το ματσάκι ανάμεσα σε Singular Logic και Indians. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να έχουν γίνει πρώτη κάτω στην διάθεσή τους. Από τη μία Singular Logic με ρεκόρ 9-8 στην σεζόν, κοντά στους Indians, οποίοι μετρούν 5 νίκες και 9 ήττες συνολικά μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες που ξεκινούν για τις δύο ομάδες. Αναστασόπουλος, Ιγνιάτοβιτς, Καλογεράκος, Καραχάλιος και Παλιοκώστας ξεκινούν για τους Άστρους, ενώ έχουμε και το άστοχο τρίποντο του Κουρκούρη. Και δεύτερο σου τώρα, αλλά ίδια κατάληξη για τους Ίδιανς. Από την άλλη έχουμε Αρβανίτη, Ιωακιμίδη, Κουρκούρη, Κάμπρα και Μπουρίτη στους πέντε. Για τους φιλοξενούμενους παλεύει και ο Ιγνιάτοβιτς έδωσε τη μάχη και κέρδισε τελικά το φάουλ από τον Μπουρίτη. Και θα γίνει αρκετά νωρίς στο πρώτο μαδικό από την πλευρά των Indians. Για πρώτη φορά σήμερα στην γραμμή ο Ιγνιάτοβιτς. Εστοχή στην πρώτη και ανοίγει και το σκορ για το 1-0. Δεύτερη. Μπουρίτης πάει μόνος του προς τα μέσα. Καθαρή άμυνα από τους άσπρους. Καραχάλιος αφήνει δίπλα του Ιγνιάτοβιτς. Θα βρει την πάσα για τον Καλογεράκο. Μια δύσκολη προσπάθεια από εκείνον. Δεν μπορεί να καθαρίσει το rebound του Αρβανίτης. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Θα αναζητήσει η παίκτη τώρα ο Αναστασόπουλος. Είναι στη γωνία. Αναστασόπουλος στα 4 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να βιαστούν τώρα εδώ οι γηπεδούχοι. Έχουμε στο έδαφος παίκτη τον Indians και επιθετικό φαουλ από τον Γκνιάτοβιτς. Έχει γίνει έναν φόδι καλά. Ο Κουρκούρης είναι αυτός που το κέρδισε. Αναζητούν ακόμα τους πρώτους τους πόντους οι φιλοξενούμενοι. Κουρκούρης δεν περνάει η πάσα του. Κατάλαβε τι θέλει να κάνει ο Ιγνιάτοβιτς. Καραχάλιος Αναστασόπουλος από το πλάι. Δεν βρίσκει στόχο. Μια ευκαιρία όμως για τους άσπρους. Αστόχος και ο Καραχάλιος στην συνέχεια. Ο ίδιος θα πάρει. Θα επιχειρήσει και πάλι το σουτ και θα κάνει το 3-0 τώρα. Φύγει έξω. Πάσα στον Μπουρίτη στην κορυφή εκείνος. Πολύ δυνατή όμως η πάσα του στην συνέχεια για τον Κουρκούρη. Έγινε τελικά το λάθος. Καραχάλιος είναι και πάλι. Το σουτ για την Singular Logic. Παίρνει ο Κουρκούρης για να κατεβάσει εκείνος. Παίζει με πλάτη ο Μπουρίτης. Είναι δύο πάνω του, βρήκε κενό χώρο. Δεν καταφέρνει όμως να ευστοχίσει. Παραμένει έτσι στο 0 οι Indians, οι οποίοι ακόμα σε αυτά τα 2,5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί δεν έχουν καταφέρει να ανοίξουν το σκορ από την πλευρά τους. Παραμένει στο 0. Γενικά έχει μείνει σαν χαμηλά το σκορ μέχρι τώρα. Καραχάλιος πήρε στο πλάι ο Καλογεράκος. Δεν βρήκε στόχο. Ιγνιάτοβιτς βγαίνει νικητή στο rebound. 14 δευτερόλεπτα τώρα για την Singular Logic. Καραχάλιος του δώσε το screen ο Παλιοκώστας, μια σφαλιάρα στην μπάλα για να καταλήξει εκείνη στον Αναστασόπουλο. Ωραία γύρισε η μπάλα για να βρεθεί μόνο στο Ιγνιάτοβιτς. Δεν θα καταλήξει όμως εντός καλαθιού η μπάλα. Παραμένει το σκορ στο 3-0. Κάμπρας κόντρα σε τρεις αντιπάλους. Οπότε τώρα θα μπορέσουν να βρουν καλάθι οι Indians. Κακή μακρινή πάσα. Κουρκούρης. Αρβανίτης προσποιείται. Είναι έξω ο Μπουρίτης, δεν θα διστάσει να πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει.
για να έρθει η σοφάριση τώρα στο μάτς με αυτό το πρώτο καλάθι των Indians. 3-3 λοιπόν. Καραχάλιος ο Νιπνιάτοβιτς από το ύψος της βολής το χάνει. Καλογεράκος αφήνει έξω. Αναστασόπουλος είδε κοντά του, ο Νιπνιάτοβιτς πήδηξε ο Μπουρίτης μπροστά του. Έκανε το φάουλ, φάουλ που είναι το δεύτερο για τους Indians. Θέλει τώρα και πάλι στην γραμμή των βολών ο Νιπνιάτοβιτς. Ο τριαντάφυλλος τώρα για τους Indians. Ενώ ο Γκλιάντοβιτς ετοιμάζεται για την δεύτερη βολή του. Θα την βάλει. Το 4-3. Καμπράς άφησε έξω. Ο Κούρης πήρε την εκτέλεση, το έχασε όμως. Πάλι μπάλα στα χέρια των φιλοξενούμενων. Κουρκούρης με 7 δευτερόλεπτα. Μπάλα θα βρει στο κάτω μέρος του ταμπλό, θα γίνει το λάθος τελικά. Και θέλουν να φύγουν γρήγορα μπροστά τώρα οι άσπροι. Ανάποδο λέει από τον Αναστασόπουλο. Ο ίδιος θα πάρει, θα εκτελέσει ξανά και θα το βάλει αυτή τη φορά. Για το 6-3. 5-35 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Το προβάδισμα σταθερά από την αρχή του παιχνιδιού στα χέρια των γηπεδούχων. Τριαντάφυλλος μπροστά τον παλιό Κώστα, δεν είναι καλή εκτέλεση. Καραχάλιος. Πήρε ο παλιό Κώστα, σε έκανε βήματα όμως. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Επιστρέψαμε και πάλι το παιχνίδι μας έπειτα από το time out των φιλοξενούμενων με 5 και 14 απομένω ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Στο 6-3 βρισκόμαστε. Με τους Indians τώρα να είναι στην επίθεση. Κουρκούρης άφησε δίπλα του. Μια εκτέλεση θα την βρει ο Ιωακιμίδης. Θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ για να πλησιάσουν στο 6-5 τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν και την ευκαιρία να φέρουν το μάτι στην ισοπαλία. Αν βρει κάτι καλό από την συμπληρωματική βολή ο Ακημίδης, θα στοχίσει όμως. Καραχάλιος μαζεύει. Ο Κώστας αφήνει στον Καραχάλιο, αλλάζουν οι δυο τους. Παλιο Κώστας, καλή άμυνα από τον Μπουρίτη. Και πάλι στα χέρια του Κάμπρα για να κατεβάσει εκείνος. Κοιτάει ο Μπουρίτης, ο Ακημίδης θέλει να το βρει, τώρα θα πάει μπάλα στον Καμπρά και τώρα θα πάει στον Μπουρίτη. Πόδι από τον Γκνιάτοβιτς, μπάλα καταλήγει εκτός και έχουμε 9-14 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Θα ξαναγίνει τώρα η επαναφορά. Ο Ακημίδης πήρε ο τριαντάφυλλος, εκτέλεσε κιόλας και βρήκε και στόχο για να δώσει για πρώτη φορά σήμερα το προβάδισμα στην ομάδα του. 6-7 λοιπόν μπροστά οι Indians για πρώτη φορά σήμερα. Παλιο Κώστας. Μπάλα φτάνει στον Καραχάλιο, θα το πάρει το τρίποντο εκείνος και φτωχεί. 9-7. Δεν έμειναν για πολλή ώρα μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Καθώς η τρίποντη εκτέλεση του Καραχάλιου είναι και πάλι το προβάδισμα στους άσπρους, θα γίνουν βήματα στην συνέχεια από τον Κάμπρα. Ποιος διαμαρτύρεται τώρα. Έχουμε και αλλαγή για την Singular Logic. Με τον Σακογιάννη να περνάει για πρώτη φορά σήμερα. Εντός παρκέ Καραχάλιος, πίνει στον Καλογεράκο. Νιάτοβιτς από το πλάι. Δεν βρίσκει στόχο. Θα πάρει την μπάλα ο Καλογεράκος τελικά. Πάσα απέναντι. Παπακώστας αστόχο το τρίποδο τώρα. Τελευταία 3,5 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Κουρκούρης.
Μπουρίτη ζητάει στα δεξιά, σε αυτό θα πάει η μπάλα. 9 δευτερόλεπτα ακόμα, τριαντάφυλλος αμέσως και για την εκτέλεση. Δεν βρήκε όμως στόχο. Παπακώστας βρήκε τον Ιγνιάτοβιτς για την δική φάση. Κουρκουρίς μένει πάνω του Καλογεράκος για να τον πιέσει στο κατέβασμα. Είναι δίπλα, θα γίνει το λάθος τελικά. Ωραία, και εδώ η πάσα στον Παπακώστα. Κατοχή παραμένει στους Singular Logic. Το σκορ επίσης παραμένει στο 9-7. Μιγάκος τώρα θα περάσει το μάτς για τους Indians. Κουρκούρης θα αποσυρθεί. Καραχάλιος. Παπακώστας. Είναι δίπλα του στον Σακογιάννη. Θα σηκωθεί αυτός για τρεις και θα βρει στόχο. 12-17. Δεύτερο τρίποντο για τους γηπεδούχους, που τους επιτρέπει τώρα να πάνε στο συν 5. Ρακός στον Μπουρίτη. Τριαντάφυλλος Ιωακιμίδης προς πίτε. Κλείστηκε ανάμεσα από τρεις. Βγήκε τελικά η άμυνα. Φεύγει μπροστά ο Καραχάλιος, βαλάει την μπάλα για να φύγει στον Καλογεράκο. Και πάλι Καραχάλιος. Χειρεί το τρίποντο ο Καλογεράκος. Δεν βρίσκει όμως στόχο. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Μπουρίτης για τρεις. Βγήκε το καλάθι, τριαντάφυλλος είναι εκεί όμως για να μαζέψει. Δεν θα εκτελέσει ώστε στην συνέχεια. Έχει τώρα διασχίζει το γήπεδο. Καραχάλιος πάσα απέναντι για τον Σακογιάννη. Δεν μπορούσε να βρει τον Ιγνιάτοβιτς εκείνος. Ευνηδιασμός για τους Indians. Και θα τελειώσει με επιτυχία τη φάση ο Κάμπρας για το 12-9. Ένα και 27 ακόμα στο 10 λεπτό. Ιγνιάτοβιτς ωραία σε στο γωνία. Τελεί για τρεις ο Παπακώστας, δεν μπορείς όμως να βρεις στόχο. Βγήκε και ήρθε και το rebound επίσης για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι θέλουν να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο, ήταν να ισοφαρίσουν και με ένα τρίποντο. Πάσα πίσω από την πλάτη του Μπουρίτη. Δεν ήταν και τόσο καλή με στόχο τον Κουρκούρη. Τον Ιωακιμίδη με συγχωρείτε. Καραχάλιος. Καλογεράκος του δίνει και πάλι. Ιγνιάτοβιτς στα 9 δευτερόλεπτα. Σακογιάννης αφήνει έξω. Ακόμα ένα τρίποδο για την Singular Logic. Στο σίδερο η μπάλα συστημένη στα χέρια όμως σε συνέχεια του Καραχάλιου. Και θα του κάνει το χατήρι για να καταλήξει μέσα. 14-9 τώρα. Μισό λεπτό ακόμα. Ράκος θα το πάρει το σουτ, δεν είναι καλό. Καραχάλιος αποκλείσει 2 δευτερόλεπτα ανάμεσα στα 2 χρονόμετρα. Κρατάει ο Παπακώστας. Ανακινδυνευμένη πάσα κρατούν όμως οι γηπεδούχοι. Με 10 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Σακογιάννης στον Ιγνιάτοβιτς κατευθείαν εκείνο στον Καλογεράκο. Δύσκολη εκτέλεση. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους Indians. 2-1, ένα σουτ από το κέντρο. Άστοχο. Δεν ήταν άσχημο πάντως από τον Κάμπρα. Και έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 14-9. Μπήκαμε μόλις και στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης με τους γηπεδούχους να προηγούνται 14-9. Μάλλον κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, όμως παραμένει στα χέρια της Singular Logic. Πήρε ο Σακογιάννης και εκτέλεσε κατευθείαν από τη γωνία. Παπακώστας, δεν πήγε κανένας πάνω του, αλλά εκείνος δίστασε να πάρει και την εκτέλεση. Καραχάλιος, ζητάει ο Παλιοκώστας, τον Παπακώστα θα πάρει μπάλα. 2 δευτερόλεπτα κάνει το βήμα στο πλάι για να προλάβει και το ρολόι. Στον εφηδιασμό τώρα. Η άσπρη θα κοπεί, όμως με ένα φαουλ του Καραχάλιου. Ράκος
Τριαντάφυλλος τσεκάρει την κίνησή του, περνάει και πάλι την μπάλα. Γυρίζει μπροστά τον Παλιο Κώστα. Τον Παπακώστα, με συγχωρείτε, δεν μπορεί να βρει στόχο όμως. Παπακώστας. Παλιο Κώστας τώρα για δύο από μέσα απόσταση. Μας δω Τριαντάφυλλος. Κακός. Φίνει στον Γκάμπρα. Μπουρίτης θέλει να ξεφύγει από τον Παλιοκώστα, κλείνει και ο Σακογιάννης πάνω του. Θα κερδίσει το φαουλ. Θα τον στείλει και στην γραμμή των βολών τώρα. Στη γραμμή λοιπόν ο παίχτης των Indians. Δεν θα σπάσουν το φράγμα των 10 πόντων τώρα οι φιλοξενούμενοι, να δούμε αν θα το κάνουν στην δεύτερη προσπάθειά του. Τώρα θα την βάλει 14-10. Καραχάλιος. Παίνει και πάλι. Φύγει τώρα στον Ζέζα. Στο μέση χωρίς τον Θεοχάρη, γυρίζει ο Σαφογιάννης, δεν βρίσκει στόχο. Ο Παλιοκώστας πήρε από κοντά, το χάνει κι αυτό. Μαζεύει όμως τώρα ο Σαφογιάννης, ηρεμούν κάπως τα πράγματα. Παλιοκώστας σε απέναντι. Θα μπορέσει να υποδεχθεί την πάσα του Σίπεκ και ο Θεοχάρης. Θα γίνει το λάθος έτσι από τους γηπεδούχους. Εγκατοχή. Είναι για τους Indians, με τον Αρβανίτη να έχει επιστρέψει το μάτι στην θέση του Μπουρίτη. Καμπράς φύνει στον Ιωακιμίδη. Θέλει να πάει προς τα μέσα αυτός. Το φάουλ από ποιον έχει γίνει να δούμε. Από τον Σακογιάννη τελικά. Και έχουμε και βολές επίσης για τον Ιωακιμίδη. Δίνουν και τα χέρια οι δύο αντίπαλοι. Φάουλ νούμερο 3. Αυτό για την Singular Logic, κανένα φάουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των Indians σε, αυτό το, σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Μέσα η βολή, 14-11. Καραχάλιος, μια ψηλή πάσα έξυπνη για τον Παλιοκώστα. Δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί εκείνος όμως και να την κάνει assist. Καμπράς. Ζητάει οργανωμένη επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Αλκιμίδης θα πάρει το σουτ. Δεν θα το βάλει. Το rebound στο χέρι του Αρβανίτη. Νέα ευκαιρία για τους Indians. Και φάουλ από τον Θεοχάρη. Αλλά πάει στο πλάι, τέταρτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους, έτσι. Κάθε φάουλ τους από εδώ και πέρα θα είναι βολές για τους Indians, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν κάνει κάποιο ομαδικό. Πόντο το σου του Αρβανίτη. Καραχάλιος. Βγήκε δυναμικό Αρβανίτη στην άμυνα, δεν μπορούσε να κλέψει. Παλιοκώστας για δύο. Σακογιάννης μάχεται εκεί με τον Αρβανίτη για το rebound. Η κατοχή για ποιον είναι. Για την Singular Logic, όπως λέει ο ρέφερι. Στην baseline θα πάει η μπάλα για να επαναφέρει ο Καραχαλιός. Παπακώστας για δύο πόντους στο σουτ, αλλά και άστοχο παράλληλα. Καμπράς περνάει. Να βρει την σκάστη πάσα για τον Γάκο, δεν πέρασε όμως αυτή. Καραχάλιος κρατάει την μπάλα, πάει μόνος του στην προσπάθεια. Μαζεύει ο Αρβανίτης και ψάχνει και επιλογές και αφήνει τώρα στον Κάμπρα για να κατεβάσει εκείνος. Δείχνει το σύστημα στους συμπαίκτες του. Δίνει επιλογή για σκρίνο ο Τριαντάφυλλος, η μπάλα θα πάει στον Αρβανίτη. Ζητάει ο Τριαντάφυλλος τώρα, θα του πασάρει. Πάσα στην αδύνατη πλευρά, πάρα πολύ δυνατή όμως από τον Τριαντάφυλλο, δεν έλεγξε τη δύναμη του εκείνος. Έτσι δυσκόλεψε αρκετά τον Κάμπρα. Και έχουμε και νέα διακοπή τώρα για time out.
Επιστρέψαμε και πάλι στην δράση. 6 και 20 από μένα ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σταθερά μπροστά. Στα τελευταία λεπτά οι γηπεδούχοι, οι οποίοι πήραν και το rebound τώρα και ακόμα ένα διαδοχικό επιθετικό rebound. Πάλι ο Κώστας ανανεώνει και πάλι. Αλλά ο Αναστασόπουλος έκανε βήματα στην συνέχεια. Έτσι η κατοχή θα αλλάξει χέρια τώρα. Καμπράς. Αρβανίτσα αφήσει τον Γκάκο. Έτσι με πλάτη εκείνος, Αρβανίτης προσποιείται. Μετά για την προσποίηση ο παλιό Κώστας. Βγαίνει αυτό όμως το καλάθι για τους Ίντιανς. Καραχάλιος. Παλιό Κώστας από το ύψος της βολής. Αλλά δεν βρήκε ούτε καν Στεφάνη, έσωσε ο Ιγνιάτοβιτς, βρήκε και συμπαίκτη. Και θα πάρει τώρα ο ίδιος εκτός ισορροπίας σε ένα σούτ, ο οποίος θα βρει στόχο. 16-11. Καλογεράκος ετοιμάζεται να επιστρέψει και πάλι στο μάτσα από τους άσπρους. Ενώ ο Κάμπρας εκτελεί για 3. Ο Κώστας ήταν σε καλύτερη θέση και μάζεψε το rebound για να βγει τώρα η ομάδα του γρήγορα στην επίθεση. Αναστασόπουλος θα αφήσει τώρα στον Παπακώστα. Αυτός θα εκτελέσει πίσω από τα 6.75. 19-11. Στο σύν 8 ξεφεύγουν τώρα οι γηπεδούχοι. Ενώ μια αλλαγή ετοιμάζει. Ετοιμάζεται και από την πλευρά των Indians. Αρβανίτης δεν του κάνει το χατήρι μπαλά. Μια το βιτσάφισε στον παλιό Κώστα και με τη σειρά στον Καραχαλιό. Αναστασόπουλος πατάει γερά, σηκώνεται για 2. Καμπράς. Πάει από την αριστερή πλευρά. Τριαντάφυλλος ψάχνει τις επιλογές του. Ο Κάκος στα 5 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει για 2, η μπάλα στο σίδερο όμως. Ο Κώστας φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά, τον κόβει ο Αρβανίτης. Πολύ καλή άμυνα. Γιάντοβιτς έχει πατήσει γραμμή στην... Ο Αναστασόπουλος, με συγχωρείτε, έχει πατήσει γραμμή στην συνέχεια. Και έχουμε για τις αλλαγές τώρα και για τις δύο πλευρές. Από τη μία ο Καλογεράκος πέρασε στο μάτς. Ενώ για τους Ίντιανς πάτησε παρκέ ο Κουρκούρης τώρα, ο οποίος πάει και κοντά για να πάρει την μπάλα και να φτιάξει αυτή την επίθεση. Για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 8 τώρα. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο της δεύτερης περίοδου. Μπουρίτης. Αρβανίτης δίστασε να εκτελέσει. Κουρκούρης στα 6 δευτερόλεπτα θα πλησιάσει, δεν αφήνει την μπάλα στο καλάθι, βγαίνει και η άμυνα. Ο Κώστας. Ο Παπακώστας δεν διστάζει και καλά κάνει, γιατί θα το βάλει κιόλας στο καλάθι για το 22-11. Για πρώτη φορά σήμερα σε διψήφιο αριθμό η διαφορά. Στος είναι 11 η Σύνδρα Logic, η οποία βρίσκεται και πάλι λύση πίσω από τα 6.75. Αμανίτης. Πυρογάκος. Κάνει την τρίπλα, εκτελεί κιόλας τώρα, δεν θα έρθει η απάντηση. Λοιπόν, από τον Ιγνιάτοβιτς. Παπακώστας αφήνει στον Αναστασόπουλο. Και πάλι Παπακώστας ξανά, ένα τρίποντο θα λιωθεί η προσπάθειά του όμως τώρα από τον Γκάκο, ο οποίος πήδηξε μπροστά του. Μπουρίτης. Μπουρίτης κρατάει, αφήνει στο πλάι. Κάκος θα το επιχειρήσει και πάλι η ίδια η κατάληξη όμως όπως νωρίτερα. Όμως ο Αρβανίτης είναι εκεί για να βελτιώσει την κατάσταση και να κάνει το 22-13. Αναστασόπουλος. Μπουρίτης τον πίεσε. Δεν τον δυσκόλεψε όμως ώστε να σκοράρει. 24-13. Τελευταία 2 και 15 στην δεύτερη περίοδο. Μπουρίτης. Κάνει την κίνηση ο Κουρκούρης στον Αρβανίτη, θα πάει μπάλα. Και πάλι έξω εκείνος. Για να πάρει ένα μακρινό σου τον Μπουρίτης. Παλεύει ο Γκάκος, θα προλάβει. Η πάσα του όμως θα καταλήξει σε αντίπαλο. Αναστασόπουλος στην άλλη πλευρά. Μια ψηλή πάσα για τον Παπακώστα.
Του δίνει το σούτο Κουρκούρης. Δεν τιμωρεί εκείνος ο Γκνιάτοβιτς. Αγχώθηκε νομίζω παραπάνω από όσο έπρεπε. Πάρει τώρα και θα εκτελέσει για τρεις. Δεν βρίσκει στόχο. 1,5 λεπτό ακόμα. Όπως αφήνει στον Μπουρίτη. Δεξιά εκείνος θα κερδίσει το φάουλ. Ένα φάουλ που έχει κάνει ο Παλιοκώστας. Θα αποσυρθεί τώρα ο παίχτης της Singular Logic για να περάσει στην θέση του ο Μαρίνος. Κριτικός επίσης για πρώτη φορά σήμερα στο match από την πλευρά των Indians. Κάνει και την δεύτερη. Ο Μπουρίτης δεν αλλάζει έτσι το σκορ. Αθασόπουλος. Παίνει ξανά. Εκτελέσει από τη βολή και θα βρει και στόχο. Για το 26-13. Στο σύν 13 πλέον η Singular Logic, η οποία ελέγχει τα πράγματα μέχρι στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Αρβανίτη στον κριτικό. Θα ξαναβρει εκείνο τον Αρβανίτη. Δύσκολο καλάθι για το 26-15. Αναστασόπουλος. Κατευθείαν η μπάλα στον Γκνιάτοβιτς. Αστοχό το τρίποντο. Τελευταία 27 δευτερόλεπτα. Ο Ακημίδης. Είναι στον Κουρκούρη, στο οργανωμένη επίθεση θα πάνε τώρα οι φιλοξενούμενοι. Κριτικός στον Κουρκούρη. Πήρε ο Ακημίδης. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπουρίτης, τρομερή πάσα για τον Αρβανίτη. Αλλά πολύ δυνατή εκτέλεση εκείνου. 4 δευτερόλεπτα, 3. Είναι ο Παπακώστας, χάνει την μπάλα όμως από τα χέρια του. Καταλήγει στους καναπέδες η μπάλα και μένει 1,6 τώρα στο ρολόι για τους Indians. Κριτικός θα ψάξει μια μακρινή πάσα, πήρε ο Ακημίδης, βρήκε και εκτέλεση, δεν βρήκε όμως το τρίποντο και τελειώνει έτσι το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 26-15. Μπήκαμε μόλις και στο τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 26-15 τώρα στο σύν 11. Οι γηπεδούχοι οι οποίοι κρατούν μια διψηφία διαφορά στα χέρια τους. Ήδιαν τώρα στην επίθεση με τον Αρβανίτη να σηκώνεται και να ευστοχεί. Για το 26-17. Καραχαλιός. Πέρασε ο Αναστασόπουλος, έφτασε κοντά. Βρήκε τον διάδρομο. Θα μπορούσε να έχει βρει και το καλάθι, είναι η αλήθεια, ωστόσο τώρα θα βολευτεί με το ζευγάρι βολών του. Έπειτα από αυτό το πρώτο ομαδικό φάουλ των Indians. Αρχίζει ωστόσο στην πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. 27-17, στρογγυλά και πάλι στις 10 για φορά. Πίεση ψηλά τώρα από τους Άστρους. Πήρε ο Αρβανίτης. Κοίταξε για λίγο τη ρακέτα, δεν πήρε το σούτ όμως. Μπουρίτης. 7 δευτερόλεπτα. Κριτικός θα εκτέλεσε από το πλάι. Ο Γιάννης μάζεψε, Καραχάλης κατεβάζει. Κάνει βήματα εδώ ο Αναστασόπουλος. Κατοχή έτσι περνάει στα χέρια των Indians. Κριτικός ζητάει. Καραχαλής μένει κολλημένος πάνω του. Σαματάει την τρίπλα ο κριτικός. Αλλά είναι για τους άσπρους και θα έρθει και το καλάθι με τον Καλογεράκο. Μπουρίτης. Πλάει ο Αρβανίτης,
Ρομπουρίτης. Στα 3 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει για 3. Βρίσκει σίδερη προσπάθειά του. Ωραία, θα περάσει και θα βγάλει και έξω ο Καμπράς. Καρβανίκης, 2 δευτερόλεπτα θα αναγκαστεί να εκτελέσει ο Μπουρίτης. Και πέφτει πάνω του, δεν έχει και πολύ χώρο. Ο Γεράκος τώρα στην άλλη πλευρά, τάπα από τον Αρβανίτη, αλλά έχει γίνει φάουλ. Στη γραμμή λοιπόν ο Καλογεράκος. Με το 30-17. Κριτικός. Πάλι πλάτη αφήνει στον Αρβανίτη. Αυτός θα σηκωθεί για 2. Και πάλι κριτικός. Ο ίδιος θα πάρει την εκτέλεση. Νέο χαμένο σουτ από την πλευρά των Indians. Και θα κάνει και το φάουλ στην συνέχεια ο κριτικός. Πάνω στον Σακογιάννη, φάουλ που είναι το τρίτο των φιλοξενούμενων. Καραχάλιος βρήκε τον Σακογιάννη με ένα περίεργο τρόπο. Η Πινιάτοβιτς μπροστά τον ψηλότερο Μπουρίτη. Κατεβάσει το χέρι του εκείνου στην άμυνα. Θα γίνει το φάουλ που είναι το τέταρτο για τους Indians. Το τελευταίο που είχα να δώσουν στην τρίτη περίοδο. Κριτικός τώρα θα αποσυρθεί, θα πάρει την θέση του ο Κουρκούρης και πάλι στο μάτς. Μιάντοβιτς χάνει την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Δεν αναζητήσει το 30-17. Μπουρίτης. Σακογιάννης έχει κάνει το φαουλ τώρα. Μόλις το πρώτο για την Singular Logic. Αρβανίτης αφήνει στο τρίποντο στον Κουρκούρη, παίρνει ξανά όμως από τον ίδιο για να σηκωθεί αυτός από κοντά. Συστημένη μπάλα στα χέρια του από την σφαλιάρα που δώσε ο Γκινιάτοβιτς την μπάλα. 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Πρέπει να βιαστούν τώρα οι Indians. Μαζί μέσα τον αντίπαλό του ο Μπουρίτης, ανάμεσα από δύο δεν μπόρεσε να εκτελέσει σωστά. Ενώ ούτω ο Αρβανίτης θα βρει το καλάθι. 3 εναντίον 3. Δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του Καραχάλιος. Σταματάει την τρίπλα, αλλά βρίσκει συμπέκτη τελικά. Ο παίκτης των Indians, ο Ζέδας. Καμπράς. Εκτελεί για 2. 30-19. Το 26-17 είχαν σκοράρει, είναι μια αλήθεια. Οι Indians θα το κάνουν τώρα και πάλι στο 30-19. Έρχεται άμεσα η απάντηση για το 32-19. Πέρασε ο Κουρκούρης. Ναβανίτης είναι δίπλα του. Κουρίτης έχει τον Σακογιάννη μπροστά του. Μια πάσα τυφλή για εκεί όμως που δεν ήταν κανείς. Τριαντάφυλλος τώρα θα περάσει το μάτς και πάλι για τους Indians. Να δούμε ποιος θα αποσυρθεί. Ο Αρβανίτης είναι αυτός που θα περάσει τώρα στον πάγκο για να πάρει και δύο ανάσες. Ενώ 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα για να ολοκληρωθεί και το τρίτο δεκάλεπτο. Καραχάλιος. Σακογιάννης, αυτός θα πάρει το σουτ. Βάζει πολύ δύναμη όμως. Ζεζάς ξεμαρκάρεται και αφήνει στον Κάμπρα. Ωραία κίνηση από τον, τον Μπουρίτη. Δεν τελείωσε όμως καλά αυτή την φάση και έτσι δεν άλλαξε το 32-19. Σακογιάννης δεν βρίσκει στόχο στο τρίποντο. Καμπράς τώρα ρίχνει ταχύτητα.
Θα σταθεί, θα σημαδέψει για 2 και θα βρει και τον στόχο για το 32-21. Έχουν και μια φορά στους 11 τώρα οι φιλοξενούμενοι. Όμως η απόσταση παραμένει σε διψήφιο νούμερο. Αναστασόπουλος θέλει το σουτ στο έδαφος ο Γινάτοβιτς. Έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα. Το έχει κάνει ο Μπουρίτης. Τρίτο φάουλ μάλιστα για τον Μπουρίτη. Ενώ ο Παλιοκώστας έχει επιστρέψει το μάτς για την Σπίρα Λότζικ. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός από εδώ και πέρα στις άμυνες του ο Μπουρίτης, αν θέλει να μπει σε μπελάδες. Καραχάλιος, Παλιοκώστας είναι πολύ χαμηλή όμως η πάσα. Καμπράς, λεπτά δεξιά. Σταματάει. Σταματάει η φάση. Με φάουλ. Έχουμε δύο βολές τελικά, προκειθεί ένα λάθος νωρίτερα. Θα συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Indians. Ναι, νωρίτερα το φάουλ του Μπουρίτη στον Ιγνιάτοβιτς. Ήταν βολές τελικά, καθώς είχαν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Ιγνιάτοβιτς αστοχή. Βάζει τη δεύτερη. 33-21. Είναι ο λάθος όμως στην συνέχεια από τους Indians. Έτσι παραμένουν οι άσχοι στην επίθεση. Φτάστη πάσα και καλάθι γρήγορο από τον Καραχάλιο. 35-21 στο συν 14. Ξεφεύγουν και πάλι οι γεβαδούχοι. Κοντά ο Μπουρίτης είναι άστοχος. Μάζεψε όμως ο τριαντάφυλλος. Θα αφήσει έξω. Σουτ για τρεις πόντους, μακρινό όμως. Άστοχο και αυτό. Αυτή η πάσα πρόλαβε ο Αναστασόπουλος. Είναι έξω, σκαστή πάσα για τον Ιγνιάτοβιτς. Βρίσκει λίγο χώρο εκείνος μπροστά από τον τριαντάφυλλο. Δεν μπορεί να τον νικήσει, μαζεύει ο Καλογεράκος και θα έρθει και το εύστοχο σούτ από τον, Αναστασόπουλο, με συγχωρείτε, για το 37-21. Αυτό το συν 16 τώρα είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο μάτς. Με τους γηπεδούχους να παρουσιάζουν σαφώς καλύτερο πρόσωπο σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, ενώ ο τριαντάφυλλος τώρα θα δώσει την λύση για την ομάδα του. 37-23 τώρα το σκορ, 3 και 33 ακόμα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Κάνε το φαουλ ο Καμπράς. Έχουμε και βολές, καθώς όπως υπερθυμίζω έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Indians. Έξω πρώτη βολή. Γενικά τα ποσοστά σήμερα των γηπεδούχων δεν είναι και τόσο καλά από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Χάνει και την δεύτερη ο Καραχάλιος. Μείνει ξεχασμένος ο Κουρκούρης. Γενικά την φάση ο Καλογεράκος, δεν μπορεί όμως να τον προλάβει. 37-25 τώρα. Και έχουμε και time out. Συνέχεια στο μάτς, 37-25 υπενθυμίζω το σκορ. Συνεχίζεται κανονικά η δράση, δεν υπήρξε κάτι το μέμπτο που νομίζουν τους διαιτητές. Ο Παπακώστας ήταν μόνος στη γωνία, δεν εκμεταλλεύτηκε όμως την ευκαιρία του. Κουρκούρης. Καραχάλιος μένει πάνω του, πάσα δεν έφτασε ποτέ στον τριανταφύλλου. Στασόπουλος στέκεται υπό πίεση.
Νιάτοβιτς κερδίζει τη μάχη. Είναι έξω στον Παπακώστα. Αναστασόπουλος πάει στην κορυφή. Ένα πίσω στον Καραχάλιο. Γίνονται κίνης από Νιάτοβιτς και Παπακώστα. Καραχάλιος πήρε ο ίδιος την προσπάθεια. Αστόχησε η κατοχή όμως. Είναι και πάλι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν νέα 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση. Αναφέρει ο Καραχάλιος, αλλά κόβει την πάσα ο Τριαντάφυλλος. Θα κάνει όμως το λάθος και αυτό στην συνέχεια. Καραχάλιος ανάμεσα από δύο πέρασε. Ο Κώστας ψάχνει τον παλιό Κώστα. Έχει πάνω τον Ζάμπρα. Τον Κάμπρα, με συγχωρείτε. Νιάτοβιτς σε στοχή. 39 25. Πάρει ο Ζέζας στο τρίποντο. Θα σημαδεύει σωστά Τριαντάφυλλος με ένα βήμα πίσω. Ένα στόχος και αυτός, 1.50 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Αναστασόπουλος βλέπει ότι είχε επιλογή στον Παπακώστα, που δώσε την πάσα, πήρε το σούτ εκείνος. Με ευκαιρία τώρα για τους άσπρους, αλλά θα γίνει το λάθος τελικά. Καμπέρα στην άλλη πλευρά. Παλιό Κώστας του πίσω τον δρόμο. Θα εκτελέσει μπροστά του όμως, θα στοχίσει. Δεν αλλάζει το 39-25 στις τελευταίες φάσεις. Στασόπουλος απλώνει το χέρι του και κόβει ο Τριανταφύλλος. Δύο αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους. Καλογιαρακός και Παπα Ευαγγέλου θα περάσουν στο μάτς. Καραχάλιος. 9 δευτερόλεπτα για την Σιντουρα Λότζικ. Για 3 πόντους έμεινε μόνος του ο Καλογεράκος και εκτέλεσε για το 42-25, ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Ο Ακιμίδης θα σταθεί για 2 και θα σημαδέψει το καλάθι για το 42-27. Θα γίνει το λάθος στην συνέχεια. Καμπράς για 3 πόντους αυτή τη φορά τον Κουρκούρη. Ο ίδιος θα πάρει την μπάλα καθώς ακολούθησε τη φάση και θα κάνει το 42-29. Παλιοκώστας, 30 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Εξικές κινήσεις κάπως από τους άσπρους. Ο Καλογεράκος, με σκόρπιο θα εκτελέσει για το 44-28. 29, με συγχωρείτε. Νέα δευτερόλεπτα όλα για τους Indians. Ωραία κίνηση από τον Κάμπρα. Τον βρήκε ο Καραχάλιος και κάνει το δεύτερο φαουλ των Singular Logic. Έχουν ακόμα δύο να δώσουν οι άσπροι, να δούμε αν θα τα εκμεταλλευτούν. Νέο φαουλ, αλλά θα έχουμε βολές για τον Κάμπρα. Το φαουλ το έχει κάνει ο Παπα Ευαγγέλου από την πλευρά των γηπεδούχων. Με το ρολόι να έχει σταματήσει το 1,6. Αστόχος στην πρώτη προσπάθεια εκείνος. Χάνει και την δεύτερη. Τελειώνει έτσι και το τρίτο δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 44-29. Ξεκίνησε μόλις και το τέταρτο δεκάλεπτο. 44-29 το σκορ. Έχουν απομακρυνθεί αρκετά οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο μέχρι στιγμής από τους Indians. Και δείχνουν να διαχειρίζονται καλά το μάτς μέχρι στιγμής. Να δούμε τι μας αντιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία δεκαλεπτά. Αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από την πλευρά των φιλοξενούμενων.
Έχει ένα φαουλ τώρα από τον Ακημίδη. Όχι, δεν είχαμε φαουλ τελικά. Κακός ο Ακημίδης. Ανάμεσα από δύο πέρασε εκεί κάτω από την ρακέτα και σκόραρε για το 44-31 τώρα ο Ακημίδης. Αναστασόπουλος. Θετικό φαουλ από τον παλιό Κώστα. Προς την προσπάθεια του εκεί να κάνει την κίνηση. Έσπρωξε αντικανονικά τον αντίπαλο του. Ακημίδης. Ωραία τριπλά πίσω από την πλάτη, τριαντάφυλλος μάζεψε. 7 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι για την επίθεση των Indians. Ο Γάκος θα εκτελέσει για 2. Λοιπόν, θα καταλήξει σε χέρια των φιλοξενούμενων. Ο τριαντάφυλλος θα στοχεί στο lay-up. Μεστασόπουλος έχει βρει την στην κίνηση τον Παπακώστα. Συγκρούεται εκείνος με τον Γάκο που θα τον κρεμίσει στο παρκέ. Και θα έχουμε το foul και τις δύο βολές τώρα για τον παίχτη της Singular Logic. Singular Logic η οποία προέρχεται από ήττα κόντρα στην Bird Team, από την οποία ετήθηκε με 58-56, ενώ οι Indians από την άλλη δεν τα έχουν πάει καλά στις τελευταίες αγωνιστικές, δεν βρίσκονται σε καλό φεγγάρι και έχουν χτίσει ένα αρνητικό σερί 6 αγωνιστικών με τελευταία ήττα αυτή κόντρα στο Green Rose με 53-62. 45-31 τώρα το σκορ. 14 η γηπεδούχη αυτή τη στιγμή. Τσάλο τελείωμα από τον Γκάκο. Αναστασόπουλος θα τελειώσει καλά τη φάση. 47-31 και πάλι για ακόμα μια φορά πάνε στο 16 την διαφορά τους οι γηπεδούχοι. Αλλά αυτή τη φορά γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους Indians, καθώς βλέπουν πως ο χρόνος σιγά σιγά αδειάζει. Το τρίποντο μάτσι όμως ο τριαντάφυλλος Γκάκος θα επιχειρήσει και αυτό για 3. Στοχή και ο ίδιος, κατοχή παραμένει στους Indians. Ο Ακημίδης αυτό ωραίο στον τριαντάφυλλο θα εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία του. Καλογεράκος. Κύριο Αναστασόπουλος. Στρέφει τώρα η άμυνα των Indians. Παπακώστας τα δύο πόντους από το πλάι το σουτ του Παπαευαγγέλου, δεν βρήκε στόχο εκείνος. Δεν βρήκε κάποιο διάδρομο ο Κάμπρας. Είναι στον Κουρκούρη. Θα προσποίηση και η πάσα στον Γκάκο. Ξεκινάει προς τα μέσα αυτός και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 47-33. Βάζει ο Αναστασόπουλος. Πάει Βαγγέλου. Πάρει θέση μπροστά από τον αντίπαλο του Μαρίνος. Τώρα θα πάει μπάλα σε εκείνον. Και δεν θα βρούμε στο καλάθι αυτός. Φράει το χειροκρότημα ωστόσο από τον Πάγκο. Γκάκος. Ωραία κίνηση. Τριαντάφυλλος θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Ο Γκάκος θα εκτελέσει. Η μπάλα περνάει πάνω από το ταμπλό. Και καταλήγει στα χέρια του Πάγκο Βαγγέλου. Κάποια γέλια εκεί από τον πάγκο των Indians. Ο Ευαγγέλου θα το πάρει το τρίποντο και θα το βάλει κιόλας. 50-33. Στους 17 διαφορά πλέον. Η Singular Logic έχει φέρει το ματσίκι που θέλει και απλά καλύτερα να διαχειριστεί το υπέρ της προβάδισμα σε αυτά τα 6 λεπτά που απομένουν ακόμα μέχρι το τέλος. Ο Ακούστας αφήνει τον Αναστασόπουλο. Στέκεται στον αέρα εκείνος, σημαδεύει άστοχα όμως.
έχουμε σφύριγμα. Για φάουλ από τον Μαρίνο έχει γίνει. Είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ των γηπεδούχων. Ενώ ο Αρβανίτης και Κυκλητικός παίρνουν τώρα στο μάτς. Και για τους Indians η εμπειρία πατάει παρκέ. Για δύο από τον Ιωακιμίδη, ενώ συγκρούστηκε και με τον Μαρίνο, 50-35. Αναστασόπουλος. Τώρα ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει τον Μαρίνο. Σταματάει τρίπλα αυτός, Καλογεράκος. Με το δεξί χέρι θέλησε να τελειώσει τη φάση. Δεν τα κατάφερε καλά. Κάκος τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Ακημίδης είναι το χέρι του Παπα Ευαγγέλου, αλλά έχει βρει τα χέρια και του Μπουρίτη. Μπουρίτης έγινε το κλέψιμο τώρα από τον Παπα Ευαγγέλου. Νιδιασμός, αριθμητικό πλεονέκτημα για τους άσκους, αλλά δεν θα χρειαστεί να κάνει κάποια πάσα ο Αναστασόπουλος, γιατί τελείωσε μόνος του τη φάση και κάνει το 52-35 τώρα. Έτσι με πλάτη ο Μπουρίτης, κλείστηκε από 3. Αρβανίτης είναι ολομόναχος, θα σημαδεύει σωστά. Ο Παπακώστας. Πήρε ο Αναστασόπουλος. Κώστας είναι αυτός που θα εκτελέσει για 3, δεν μπαίνει το καλάθι, Μπουρίτης καθαρίζει το rebound. Τελευταία 4 λεπτά και 24 λεπτά στην αναμέτρηση. Γακός πάει προς τα μέσα, με τη βοήθεια του Αμπλό θα τελειώσει καλά τη φάση, 52-37 τώρα. Αργά αργά ο Αναστασόπουλος, δεν υπάρχει και λόγος βιασύνης τώρα για την Secure Logic. Κορυφή ο Παπα Ευαγγέλου. Αυτό το σύστημα που επιχείρησε. Μπουρίτης κατεβάζει υπό την πίεση του Καλογεράκου. Ο Κιμίδης από τη γωνία. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, η οποία αναπήντησε δύο φορές ο Στεφάνη και κατέληξε εκτός. Μεθασόπουλος, Καλογεράκος. Συγκιαδύο πόντου στο στόχο. 54-37 πλέον. Γνωρίζουμε τον νικητή πλέον. Απομένει να δούμε ποια θα είναι η τελική διαφορά στην αναμέτρηση. Αφού σε Secure Logic ένα σούτ θα φτάσει στην 10η νίκη της, ο Αρβανίτης θα σκοράρει για το 54-39. Όπως έλεγα, θα φτάσει η σημερινή γηπεδούχη στην 10η νίκη της, θα πάνε στο 18. Ενώ από την Αλίμπια δεν θα γλιτώσουν την 10η και θα πέσουν όπως όλα δείχνουν στο 5-10. Μέσα και το σούτ από τον Αναστασόπουλο. 56-39, έχουν αρχίσει και λύνονται κάπως στα χέρια τώρα. Μην ξανά τις εκτελέσεις. Μπουρίτης, πίεση, θα βρει στόχο. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. 56-41. Αναστασόπουλος πέρασε από τον Ιωακιμίδη. Στέκεται από μέση απόσταση, θα βρει και πάλι στόχο ο ίδιος. Για το 58-41. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο του παιχνιδιού. Γίνει το φάουλ επάνω στον κριτικό από τον Αναστασόπουλο. Και θα περάσει το μάτι τώρα ο Θεοχάρης για τους γηπεδούχους. Να έχουμε και βολές γιατί συμπληρώθηκαν τα ομαδικά της Secure Logic. Έτοιμος και για την δεύτερη τώρα. Θα την χάσει και αυτή. Δεν αλλάζει το 58-41. Και δείκαμε και επίσημα στα τελευταία δύο λεπτά.
Ραχάλιος, Αναστασόπουλος, με συγχωρείτε. Εδώ Παπα Ευαγγέλου. Μπουρίτς βγήκε πάνω του, τον πέρασε όμως εκείνος. Αστόχησε, ο Μπουρίτς τώρα έχει ευκαιρία να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Τραγωπούσε και εκεί σαν την Αλεπού και κλέβει ο Αναστασόπουλος. Θα κάνει και μια μακρινή πάσα, πάρα πολύ δυνατή όμως. Δεν μπορούσε να υποδεχθεί την μπάλα ο Παπα Ευαγγέλου, η οποία μπάλα κατέληξε στην κερκίδα τώρα και πάει ο Αρβανίτης να την φέρει. Ο Ζέζας εν τω μεταξύ πέρασε στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Να πούμε πως το πρώτο παιχνίδι οι Indians ήταν εκείνοι που είχαν επικρατήσει 49-45. Λοιπόν, θα πάρουν και την διαφορά σήμερα οι γηπεδούχοι. Νέο φαουλ τώρα για τους φιλοξενούμενους, ο Indians, ο Μπουρίτης αυτή τη φορά στην γραμμή. Θα στοχίσει όμως και αυτό στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη, δεν παίρνουν κάτι ούτε από αυτές τις βόλες οι φιλοξενούμενοι. Ο Ευαγγέλου πέρασε, απλώνει το χέρι του από πίσω ο Μπουρίτης και κάνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Indians. Χρυσόπουλος παρακαταλήγει εκτός. Η συγκυρολότητα παραμένει στην επίθεση. Ο Ευαγγέλου στα 4 θα εκτελέσει, καθώς είδε ότι ήταν μόνος και θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για το 61-41. Στους 20 πόντους πλέον η απόσταση. Καυτή πάσα για τον Ζέζα. Αρβανίτης θα εκτελέσει από την κορυφή. Δεν το βάζει όμως. Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση, Αναστασόπουλος σταματάει, αφήνει στον Μαρίνο Χ. Παρενεύει και η παίκτης των Indians και πέταξε εκτός την μπάλα. Ο Χάρης πήρε το τρίποντο, αστόχησε. Ο Βανίτης θα κάνει το φάουλ στην συνέχεια επάνω στον Παπα Ευαγγέλου. Θα τον στείλει τώρα στην γραμμή. Με το ρολόι να έχει σταματήσει τα 23,2. Έστωχος στην βολή ο Παπα Ευαγγέλου. 62-41 τώρα. Βάζει και την δεύτερη. Στα 2-41 το σκορ, Ιωακιμίδης. Σέζας για 3, δεν παίρνει το καλάθι. Επίθεση, κακός αστοχή κι αυτός. Φινάλι λοιπόν στο μάτς. Η Γραλότσεκ θα πανηγύρισε την νίκη της με 62-41.